Oh, little vacation, drinking till we naked, talking with our tongues. We just having fun. Είναι πάρα πολύ πλούσια όλα. Αν μπορείτε να πιάσετε την καρδιά μου αυτή τη στιγμή. I'm happy you're all here. Παρακολουθήσατε να αντιμετωπίζω μία από τις μεγαλύτερες μου φοβίες. Στέφανος Τσιτσιπάς. Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι το παθαίνω αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Το κατάφερα. Δεν με νοιάζει πια που γυρνάς και τα βράδια μια άλλη φυλάς. Καλέ, έχει κέφια η κοπέλα. Πάει Μονακό. Σας το έβγαλε το μάτι. Έχω κάτσει στο πάτωμα και βλέπω Κάτι Δεν Ψήνεται. Το επεισόδιο 3 έχει βγει σήμερα, που ταξιδεύω τους Φωτεινείς. Δεν ξέρω πότε θα δείτε αυτό το βίντεο, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θερμή υποστήριξη σε αυτό το project. Επιφυλασσόμεθα για πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω πια πόσο πιο ψηλά θα πάει αυτός ο τείχης, αλλά θα πάει. Και τώρα πάω Μονακό. Είμαστε στην Νότια Γαλλία, δοκιμάζουμε στο σπίτι. Υπάρχουν τα αεροπλάνα και σβήνω που και που φωτογραφίες που δεν χρειάζομαι στο κάμερα ρόλ μου. Φτάσαμε στην Ίκαια. Το Μονακό είναι ο τελευταίος προορισμός μας. Εκεί θα πάμε δηλαδή. Απλά πρέπει να πάρουμε ένα Uber που είναι πόση ώρα, κάνα μισά ώρα είναι. Κάνα μισά ώρα είναι η Ίκαια από το Μονακό. Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anne-Marie. Je suis très fatiguée. Ό,τι γαλλικά ήξερα εδώ τελειώνουν. Είμαστε στην Νότια Γαλλία. Δοκιμάζουμε στα φίλια. Σίλβου, πλέ. Πάρε μου μια μπι... Αυτή είναι η πιο διάσημη στροφή του Grand Prix του Μονακό. Και την κάνουμε έτσι με 15 χιλιόμετρα. Φτάσαμε στο Μονακό. Ήρθαμε στο ξενοδοχείο να κάνουμε check-in. Θα το ανακαλύψουμε στην πορεία. Το Μονακό. Έχει φοβερή αρχιτεκτονική, παιδιά, φοβερή, έχω ενθουσιαστεί. Το σανσέρ είναι σαν μπουρδέλο, αλλάζει χρώμα με το που κλείνει. Και εδώ έχει αγελάδες. Οκ. Okay. Να το, το έκανε. Οκ. Okay. Βασικά το Μονακό, αυτό που έχω δει μέχρι στιγμής, έχει μια 70's αισθητική. Είναι λίγο παλιό, αλλά είναι ωραίο ρε παιδί μου. Yeah. Okay. Right up. All this money, money, money coming to me. No handouts, I really had to do it for me. Watch me work. Watch me work. Watch me work. Γενικά δεν ξέρω άμα φαίνεται στο κουτελό μου, νιώθω πολύ πλούσια. Ο αέρας με κάνει πλούσια. Είναι πάρα πολύ πλούσια όλα. Δεν σας έχω πει γιατί έχω έρθει στο Μονακό. Θα σας έλεγα ότι έχω έρθει να πάω να το τένις, αλλά δεν ξέρω αν θα πάω, γιατί δεν ξέρω αν θα βρω τα ειστήρια. Ήρθα τώρα εγώ, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην ταξιδεύεις. Και αυτό αρκεί. Πόπα, πόσο πλούσιοι. Είναι σαν να είμαι στο 1970, αλλά πολύ πλούσια. Δεν ξέρω αν το είπα αρκετές φορές. Say that I'm happy you're all here and life is beautiful. Life is beautiful. Life is good. Life is good. Ήρθαμε για ένα ποτό και τώρα πήραμε ένα ταξί έτσι μικρό. Αυτό είναι το ταξί που πήραμε, μικρούλι. Και πάμε σε ένα εστιατόριο που έχουμε κλείσει. Ελληνικό εστιατόριο, αλλά υποτίθεται είναι από τα καλύτερα εδώ στο Μονακό. Είναι από τα καλύτερα υποτίθεται εδώ στο Μονακό και λέγεται Γέα. Και πεινάω πάρα πολύ. Παρακαλώ. Πεινάω, σε περίπτωση που δεν το έχω πει αρκετές φορές. Πεινάω. Περιμένουμε γιατί το τραπέζι μας δεν είναι έτοιμο. Πεινάω πάρα πολύ, παιδιά. Το έχω πει 15.000 φορές and I'm fucking hungry. Πεινάω, πεινάω, πεινάω. Πεινάω. Don't listen to it, please. Danke. Hola. Έφαγα λίγο, είμαι λίγο καλύτερα. Και τώρα που τρώμε είναι ελληνικό και παίζει ελληνική μουσική, παίζει ο Χατζηγιάννης τώρα. Έλα Σβέν, μαλάκα! Έλα μαλάκα! Λοιπόν, αυτό ήταν, φάγαμε τους κασμού, ήπιαμε τα ποτάκια μας και πάμε για ύπνο γιατί νηστάξαμε πάρα πολύ, νηστάξαμε, είμαστε από το πρωί στα ταξίδια, καλή νύχτα να λέμε αύριο. Έκλεισα το βίντεο, αλλά κακώς, γιατί μου ήρθε λιποθυμιά. Καλημέρα από το Μονακό. Ξύπνησα. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι έχω λίγο δουλίτσα, γιατί αύριο ανεβαίνει το δικό μου επεισόδιο Κάτι Δεν Ψήνεται. Οπότε θέλω να κάνω κάτι τελευταία πράγματα που πρέπει να γίνουν, να τα έχω όλα έτοιμα. Δεν ξέρω πότε θα δείτε αυτό το βίντεο, αλλά είμαι τόσο ενθουσιασμένη για το πώς έχετε αγκαλιάσει το Κάτι Δεν Ψήνεται. Δημόσιο ευχαριστώ στους φίλους μου, τον Φίλιππο Τιδανάκη, τον επώνυμο που κάναμε αυτό το project μαζί. Δημόσιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που το έχετε λατρέψει. Χάνω τα λόγια μου. Οπότε εγώ τώρα θα κάτσω λίγο να κάνω κάποιες τελευταίες διορθώσεις και σε καμιά ώρα, μια μισή που θα τελειώσω, θα πάρω τα ποδαράκια μου και θα κινηθώ λίγο στο Μονακό. Μικρό είναι, θα πάω λίγο βολτίτσα να δω τι παίζω. Αυτό, δεν θα μπω σε κάποιο μαχαζί μετά τα χτεσινά. Λέω να μην πάω για 4 μέρες που θα μένω. Αυτό το πράγμα που πάτε έχεις να το μοιάξεις και να πεις κάτι. Μια μόνη μικρή. Λοιπόν, παιδιά, είμαι πανέτοιμη και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω κάτι. Θα σας το πω από εδώ γιατί δεν μου άρεσε το άλλο πλάνο. Εγώ γενικά έχω ένα θέμα που συζητάω πολύ με την ψυχολόγο μου. Δεν μπορώ να κάνω πράγματα μόνη μου. Με πιάνει σοβαρό άγχος. Δηλαδή, δεν μπορώ να βγω να πάω για φαγητό ή για καφέ μόνη μου ή βόλτα μόνη μου. Σήμερα λοιπόν πρέπει να περάσω όλη αυτή τη μέρα. Το challenge είναι να την περάσω μόνη μου στο Μονακό. Χωρίς λεφτά, αν γίνεται. Και λέω να πάω μια βόλτα απλά στην πόλη, έτσι να την περπατήσω, είναι μικρή. Μου έχουν πει οι φίλοι μου που ήμασταν το προηγούμενο βράδυ που μένουν εδώ, ότι έχει ένα Japanese garden έτσι πολύ ωραίο να πάω, να κάτσω, να βγάλω φωτογραφίες. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα μου βγει αυτή η μέρα. Shout out στη Σενιόρα Έλλης, που έχει τα μισά μου χρόνια και ταξιδεύει όλο τον κόσμο μόνη της. Σε ζηλεύω. Μάθε μου. Λέει ότι είναι 5 λεπτά ο Ιαπωνικός κήπος, αλλά περιμένω λίγο γιατί λέει ότι ανοίγει στις 2. Wow. Τα και καλά πλάνα ότι δεν βλέπω ότι η κάμερα είναι εδώ, είναι τα αγαπημένα μου. Τέλειο, γιατί είναι, ξέρω εγώ, πράσινο, φουλ και νιώθω όντως ότι είσαι σε Ιαπωνικό κήπο. Και είναι δίπλα σου, άμα κοιτάξεις ψηλά, βλέπεις τα ψηλά κτίρια του Μονακό. Έλεγε και στην Αθήνα ότι έχουμε Ιαπωνικό κήπο, αλλά παπάρια δεν έχουμε. Αλλά γιατί δεν κάνουμε. Γιατί δεν κάνουμε οάσεις πρασίνου μες στην πόλη. Μόλις βγήκε το επεισόδιο της Δανάης, το Κάτι Δεν Ψήνεται και δεν το έχω δει. Οπότε λέω να κάτσω εδώ που είναι φανταστικά. Να βγάλω και αυτό γιατί έχω σκάσει. Και να δω το επεισόδιο. Ελπίζω να το βλέπετε κι εσείς. Κάτισα 1 ώρα και κάτι, γιατί είδα και το βίντεο το Κάτι Δεν Ψήνεται της Δανάης ολόκληρο στον Ιαπωνικό κήπο και τώρα λέω να φύγω. Πεινάω, αλλά το να πάω να φάω μόνη μου χωρίς παρέα σε μαγαζί, παρά είναι μεγάλο βήμα για μένα. Οπότε θα περιμένω την παρέα μου που έχει πάει να δει Τσιτσιπά. Δεν είχα εισιτήρια για σήμερα εγώ, γι' αυτό έμεινα μόνη μου. Και θα πάω να φάω μαζί τους. Ρε, άμα κάποιος νιώθει σαν εμένα, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι και ότι γενικά όλα αντιμετωπίζονται σιγά σιγά. Εγώ, ας πούμε, Είμαι όλη μέρα μόνη μου και πηγαίνω πέρα δόθε στο Μονακό. Είναι ένα βήμα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν ταυτίζεστε. Τελικά η παρέα μου δεν μπορεί να έρθει τώρα και εγώ πεινάω πάρα πολύ. Οπότε επειδή με έχει πιάσει το πανικός μου, αυτό που σκέφτηκα είναι να περπατήσω κι άλλο, να δω κι άλλο το Μονακό και αν βρω κάτι που να μου γεμίζει το μάτι και έτσι και δω κι άλλους ανθρώπους να κάθονται να τρώνε μόνοι τους, ίσως να κάτσω να φάω. Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι το παθαίνω αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Το δουλεύω στην ψυχανάλυση μου, αλλά θα πάρει καιρό. 32 χρόνια μου συμβαίνει. Yeah, she like the sound of money. She shake for the money. Get it for the money. Money. She like whole lot of money, money. Shake, shake. Λοιπόν, guys, ετοιμάζομαι να κάνω το μεγάλο βήμα. Έχω περπατήσει όλο το Μονακό και το μόνο μαγαζί που έχω βρει ανοιχτό είναι αυτό που ήρθαμε χθες και ήπια με κάτι ποτάκια και λέω να κάτσω εδώ. Αγχώνομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί σε άλλα πράγματα είμαι τόσο δυναμική και σε αυτά καθόλου. Hi. Hello. Do you have food, right? No, food is closed now. It's only drink. Oh, it's only drinks. Yes, if you want on the beach. In the beach? Yes, it's open. Oh, thank you so much. 400 meters on the right. Thank you, thank you. Είναι κλειστή η κουζίνα. Μόνο ποτά μου είπε και άλλα μου πρότεινε να πάω στην παραλία. Αν μπορείτε να πιάσετε την καρδιά μου αυτή τη στιγμή, το ξέρω ότι είναι παντελώς ηλίθιο όλο αυτό. Μου έλεγε έχουμε φαγητό, θα καθόμουν. Πάω στην παραλία. Is the cuisine still open? Can I order? I mean food. Are you still... No, closed. Closed. Okay, thank you. Κλείνουν και ανοίγουν στις 7 το απόγευμα, 7:30 και εγώ θα μείνω νηστική. Hi. Is the cuisine still open? The kitchen is closed. There is nothing like sandwich or something. Δεν θα φάω. Πεινάω. Δεν έχουν ούτε snacks. Τι φάζει. Παιδιά, θα βάλω τα κλάματα. Βρήκα να φάω. Τελικά το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν ότι δεν έβρισκα να φάω. Ανοιχτό μαγαζί που να έχει ανοιχτή κουζίνα τέτοια ώρα μεσημέρι. Είναι 5 παρά. Και όχι ότι ντρέπομαι να κάτσω μόνη μου, γιατί πίνασα τόσο πολύ ψάχνοντας που χαίστηκα που κάθομαι μόνη μου. Ήρθε και το φαγητό μου, το οποίο δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το φανταζόμουν στην περιγραφή. Τέλος πάντων είναι ένα poke bowl, δεν είναι το καλύτερο, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Αυτό βρήκα ανοιχτό. Τα έχω καταφέρει, δηλαδή τώρα θα φάω μόνη μου. Αντί να παρακολουθήσετε ένα travel vlog, παρακολουθήσατε να αντιμετωπίζω μία από τις μεγαλύτερες μου φοβίες. Ξέρεις τι, είναι στο μυαλό μου ουσιαστικά. Είναι μόνο, το ξέρω ότι είναι μόνο στο μυαλό μου. Όντως δηλαδή δεν νομίζω ότι κανείς με κοιτάει ή τον νοιάζει που κάθομαι μόνη μου. Αλλά ναι, είχα φρικάρει λίγο όταν άρχισα να... Έχω πάρει τη Φωτεινή και τη Δαναίδα να έχει κολλήσει και τους λέω πόσο πολύ χαρούμενη είμαι που κατάφερα να κάτσω μόνη μου και να φάω σε ένα μαγαζί. Κομπλέ και νομίζω ότι θα το κάνω και πιο συχνά τώρα. Σιγά. Τα κατάφερα! Και τώρα πάω λίγο στο ξενοδοχείο να ξεκουραστώ για να ξαναβγω το βράδυ. Τα κατάφερα! Το ξέρω ότι για κάποιους αυτό μπορεί να φαίνεται το ελάχιστο, αλλά ξέρω ότι για κάποιους άλλους που με καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο ήταν για μένα και πόσο χαρούμενη είμαι που τα κατάφερα. Θέλω να δεις που η ψυχανάλυση κάνει δουλειά, Ετοιμάστηκα, έγινα μούνα. Για το υπόλοιπο της ημέρας δεν θα είμαι μόνη μου. Να είναι καλά η Ιωάννα Σιαμπάνη, εδώ πέρα έχω φτιάξει outfitάρες έτσι, Ιωάννα. Και πάω να φάω. Ξανά. Και αυτό που με προβληματίζει είναι ότι το Μονακό εγώ το είδα σήμερα. Όλο το περπάτησα. Αυτό ήταν μια κουτσουλίτσα. Οπότε θέλω να κοιτάξω για αύριο και για το σουκού που θα με δω. Τα γύρω-τριγύρω χωριά μου, έχει κάτι ενδιαφέρον εκεί και τέτοιο. Πάμε τώρα. Ain't got no shoes that cost more than a car. Ain't got no man I found in a bar. Καλημέρα, στο Μονακό είμαι ακόμα, χωρίς λόγο. Αν έχεις μία μέρα full όρεξη, το γυρνάς όλο με τη μία και δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά είμαι ακόμα μια μέρα εδώ και θα δω τι θα κάνω. Πάω να φάω πρωινό. Γεια σου! Εδώ οι άνθρωποι είναι όλοι πολύ χαρούμενοι, πάνε τα τρεξιματάκια τους, πάνε τα βόλτα, τα σκυλάκια τους, έχουν λυμμένα τα προβληματάκια τους. Είχαμε σε ένα καφέ πατιστέρι που μας το προτείνανε εδώ παιδιά από το Μονακό. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ψηλό ωραίο να τσιμπήσουμε κάτι και να πούμε ένα καφέ στα γρήγορα. Γιατί στη 1 και 4 έχουμε lunch με ένα φίλο μας. Πήρα μια πρωτοσαλάτα. Είναι αυτό εδώ, τύπου side πρωτοσαλάτα. Πόσο έχει? 7,5 ευρώ. By the way, σήμερα ανεβάζω το δικό μου επεισόδιο Κάτι Δεν Ψήνεται. Κάνει υπομονώ πάρα πολύ. 2 καφέδες, μία φρουτοσαλάτα δείγμα και μισό σάντουιτς. Το άλλο μισό το έχει φάει το παιδί που το έφτιαχνε. Είμαστε σε ένα, πώς λέγεται, μυστικό γραφείο και έχει φωτογραφίες για αγορά. Και λέει εδώ 40 τετραγωνικά μέτρα, 3.200.000. 40 τετραγωνικά μέτρα, ούτε γκαρσονιέρα δεν θεωρείται. Lunch break. Είμαι πολύ κουρασμένη, έχω 2 καφέδες και δεν ξυπνάω με τίποτα σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Περίεργο που έχουν λεωφορεία στο Μονακό. Νόμιζα ότι όλοι έχουν Ferrari. Φάγαμε, ήμουνα πάρα πολύ ώρα στο κινητό μου καθώς έτρωγα γιατί έγινε release το Κάτι Δεν Ψήνεται, το τελικό, στο δικό μου επεισόδιο. Ελπίζω να το έχετε δει. Και τώρα πήραμε σαν την πλέβα το λεωφορείο να πάμε στο παλάτι. Πώς να μου εξηγήσει ότι κάθε φορά που πάμε κάποιο ταξίδι μαζί πρέπει να περπατάω με τις ώρες. Πού πάμε? Απολύεσαι ξανά. Συγγνώμη, υποτίθεται ότι πάμε στο παλάτι του Αλβέρτο. Πώς τον λένε? Αλβέρτο τον λένε. Μην με κάνεις να φαίνομαι χαζή. Αλβέρτο ή Αλμπέρτη. Τι? Αλμπέρτ. Αλβέρτας. Πάμε στο παλάτι του Αλβέρτο, ο οποίος έχει COVID, έχω μάθει. Αλλά γιατί επιτρέπεται να πάμε στο παλάτι? Γιατί επιτρέπεται να πάμε στο παλάτι? Δεν πας μέσα. Το σπίτι του δεν είναι. Φαντάζομαι να κότσουν στο σπίτι σου. Γιατί στα βασιλικά τώρα στην Αγγλία δεν μπορείς να πας? Δεν πληρώνεις για να μιλάς. Κουράστηκα πάρα πολύ να περπατάω και έχει πιάσει κούραση και γκρίνια. Θα πάρω το πιο τουριστικό πράγμα που ποτέ δεν καταλαβαίνω γιατί τα παίρνουν, αλλά θα το πάρω για να μας πάει. 50 ευρώ. Δεν θα το πάρω γιατί έχει 50 ευρώ. Με έχει πιάσει απίστευτη γκρίνια γιατί περπατάμε σαν την άδικη κατάρα γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι η σωστή σταυρωσή. Και νομίζω ότι ένα παγωτό θα βοηθήσει να μην γκρινιάζω. Λιώνει. Is there some availability for a dinner for 2 people? In around... Yes, ideally around 8 o'clock. 8 o'clock I have placed inside, but just out of the restaurant. Προσπαθούμε να βρούμε να κλείσουμε κάπου να φάμε, γίνεται τις τάνα στο κάγκελο. Κάνω μπιπ στον εαυτό μου, έχω γίνει πάρα πολύ θεία. Λόγω του ότι έχει τα τελικά, ημιτελικά σκατατάτα του τένις. Α! Ποιος δεν ξέρει τένις αλλά έχει στήριο για τον τελικό? Θα ξεχάσει να σας το πω ότι την Κυριακή θα πάω λοιπόν εκεί. Τώρα ψάχνω να πάω κάπου να φάω. Είμαι μέσα στα νεύρα, δεν είμαι καλά. Δεν ξέρω πόσο φίλοι είμαστε, αλλά έχω ορυξία. Ότι βγάζω το επενδύο. Τραφικάντε. Ο δρόμος ήταν σχολείο. Τραφικάντο. 1-3, 1-2. Τραφικάντε. Μιλάμε οι μουσικές μας καταβολές. Είναι όνειρο. Είναι ένα τεράστιο τραπέζι που λογικά θα κάτσουν κι άλλοι άνθρωποι. Πω πω παιδιά, με έχει καταστρέψει αυτό. Μου φέρανε το μεγαλύτερο κατάλογο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Είναι τύπου λες και δίνουν πανελλήνιες. Γιατί λέει ότι είναι και ταϊλανδέζικο και κινέζικο. Εντάξει, νιώθω άγχος με αυτό το κατάλογο. Can we ask with that much first? No, no, no. Πήρα να δοκιμάσω αυτό εδώ, που είναι ιαπωνικό γλυκό. Λέγεται μότσι και είναι έτσι μαλακούτσικο και σαν ζελέ κάπως. Καλημέρα, άλλη μια μέρα στο Μονακό. Μια μέρα αρκεί για να το δεις σαν τουρίστας, 2 μέρες αρκούν για να γίνεις local. Οπότε σκέφτηκα, δεν πάμε να νοικιάσουμε ένα μαξάκι και να κάνουμε road trip στη Νότια Γαλλία και να δοκιμάσουμε στα φίλια? Είπα Σιλβουπλέ, έλα πάρε μου μια πι... Και θα πάμε στο Σαν Πολ ντε Βένις, αυτό το χορδιδάκι. Φτάσαμε στο Σαν Πολ ντε Βένις, πεινάω, λυσάω της πείνας, οπότε ψάχνουμε να βρούμε να φάμε, γίνεται χαμός. 2,7. 3,7. Και την άντιο. Όχι, αλλά έχει χώρα, αλλά έχει 3,7. Δηλαδή είναι κακό rating. Να, δεν έχει πουθενά να φάμε, δεν έχουμε κάνει κράτηση. Πεινάω. Φαίνεται τέλειο. Νομίζω ότι τώρα θα μου περάσουν τα νεύρα. Στο Σαν Πολ ντε Βένις είναι έτσι πολύ φιλόμουρφη, παντού τέχνη και μαγαζάκια με πινάκια, πολύ ωραίο χορτιδάκι. Πατάτα σούγκα. Σε πατάτα ντους. Dolce πατάτα. Τυραμισού. Τυραμισού. Ένα εσπρέσο. Double espresso. Αφού γυρίσαμε όλο το Σαν Πολ ντε Βένις, πάμε στις Αντίβες. Γενικά γυρνάμε την Νότια Γαλλία. Στα φίλια δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά όλο αυτό είναι λαοθάλασσα. Επιτέλους, αισθάνομαι στα νερά μου, παζάρι στις Αντίβες, απλός κόσμος, χαρούμενος, φωτεινός. Όχι, θα δω τι θα πιω τώρα. Πόπο, κουράστηκα. Βασικά και μία κρυπηρίνια. Και εγώ ένα μαχίτο κουμπάνω. Οι Αντίβες κάπως ήταν σαν... λίγο τουριστικό, λίγο Χαλκιδική. Εκεί στην τουριστική πλευρά της. Λίγο Άγιος Δομήνικος, λίγο μπερδεμένο, λίγο Τενερίφ. Δεν ξέρω, δεν τρελάθηκα. Επιστρέφουμε στο Μονακό. Κάναμε κράτηση σε ένα εστιατόριο. Ντρέπομαι πια. Δείτε λίγα πλάνα εδώ τις Αντίβες, πάω να φάω. Δείτε λίγα πλάνα το Μονακό, πάω να φάω. Hi, this is me and this is what I like to do as a person. I like to go out and eat. Είπαμε να επιστρέψουμε στο Μονακό μέσω νίκιας. Έχω πάθει σοκ. Επανέμει. Anyway you say κάτσω εδώ μέχρι να έρθει κάποιος. Με το που έρθει θα πάω μαζί του. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε αυτό το μαγαζί εδώ, το Izakaya. Γενικά, εδώ ρε παιδί μου, για να καταλάβετε, στο Μονακό, το λιγότερο που δίνει το κεφάλι το άτομο σε ένα εστιατόριο, το χειρότερο να είναι, θα σου πω ότι είναι 50 ευρώ. Εδώ είναι 85 ευρώ. Υποτίθεται ότι είναι καλό. Πρώτη φορά στη ζωή μου μπήκα στο TripAdvisor και έχω γράψει κριτική. Έχω γράψει ότι περιμέναμε 20 λεπτά για να μας δώσει το τραπέζι μας, παρόλο που το είχαμε κλείσει ώρες πριν. Κανείς δεν μας έφερε νερό για 30 λεπτά αφού κάτσαμε, ενώ ζητήσαμε 2 φορές. Το φαγητό εντάξει, καλό, αλλά η τιμή πάρα πολύ ψηλή για το σέρβις το οποίο πήραμε. Ούτε νερό. Και είμαι τιμωμένη αναλογικά με την τιμή. Αν έρθετε στο Μονακό, μη φάτε εδώ. Να τους πείτε αμ-γιάμι, είμαστε σήμερα που πάμε εδώ. Καλημέρα. Όπα, τα διάλυσα όλα. Καλημέρα. Χτες ξεράθηκα στον ύπνο, δεν τράβηξα τίποτα. Ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη γιατί ήμασταν από το πρωί μέχρι τη 1 ώρα το βράδυ έξω. Και τώρα πάω να δω τελικό. Πέρασε ο Τσιτσιπάς στον τελικό, οπότε στον τελικό θα δω τον Στέφανο. Ελπίζω να του φέρω γούρι. Πάω πρώτη φορά στη ζωή μου σε αγώνα τέννις. Τα λέμε στο γήπεδο τέννις. Άντε να ξεκινήσει γιατί έχει πάρα πολύ ήλιο και επίσης θέλουμε να το προλάβουμε γιατί φεύγουμε στις 6:30. Go, Στέφανε! Δυστυχώς έπρεπε να φύγουμε στο 1-1 σετ. Η πτήση είναι στις 6:30, οπότε πρέπει να φύγουμε από το Μονακό για να πάμε αεροδρόμιο και να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Τελικά το τένις, αν το παρακολουθείς από το γήπεδο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά άμα είναι τελικός που έχουν είναι αναμένα τα αίματα κτλ. Και είναι και καλοί παίκτες. Δηλαδή στην τηλεόραση μου φαίνονταν πάντα πολύ βαρετό, αλλά από κοντά είναι άλλο πράγμα. Το πήρε ο Τσιτσιπάς. Αυτό ήταν το βίντεο από το Μονακό, την νίκη, το sample του Βένου, στις αντίβες, Στέφανο Τσιτσιπά, το πορτοφόλι μου, τα άδεια και την αμυγιάμι, Όπως τα είπα πάρα πολλές φορές, είμαστε στη Νότια Γαλλία, δοκιμάζουμε στα φίλια.